Τι παιδιά που πάτε. Σε κάλεσμα όλων των υγειονομικών να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους, για την προστασία όχι μόνο τη δική τους, αλλά την προστασία και τη ζωή του ίδιου του λαού μας, βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας και να δηλώσουμε με κάθε τρόπο τη μεγάλη στήριξη του ΚΚΕ στο δίκαιο αγώνα σας. Απαιτούμε μαζί σας να γίνουν εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλων υγειονομικών, βοηθητικού προσωπικού επίσης. Να γίνει εδώ και τώρα η επίταξη της ιδιωτικής υγείας των κλινών, των κλινικών, των ΜΕΔ, των κρεβατιών. Τους γιατρούς της ιδιωτικής υγείας επίσης να ενταχθούν όλοι στον κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό και βεβαίως να παρκούν μέτρα προστασίας για τους νοσηλευτές που κάνουν μια τάνια προσπάθεια. Δεν μας αρκούν τα χειροκροτήματα και οι ευχαριστίες για αυτό το τιτάνιο αγώνα σας. Θέλουμε, απαιτούμε μέτρα εδώ και τώρα. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει και μέσα στο κοινό και έξω από αυτή, κληρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες προστασίας να προβάλλει αυτά τα αιτήματα για να πιέζει για την επίλυσή του. Θα ήθελα να καταγγείλω και από εδώ από το Τριάσιο την απαράδεκτη στάση ορισμένων μόνο δημοσιογράφων, ορισμένων καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών που στρέφονται ενάντια στο δίκαιο αγώνα των νοσηλευτών. Αυτό πρέπει να καταγγελθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, κυρίως όμως από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, από τους φορείς των υγειονομικών, να σταματήσει αυτό το έσχος της συκοφάντησης του δίκαιου αγώνα. Μένουμε δυνατοί, αλλά δεν μένουμε σιωπηροί. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Γεια σας, καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Η προσπάθεια αυτή που είναι όλου του λαού, όλων των εργαζομένων.